Ακόμα μια υπόθεση σεξουαλική εκμετάλλευση ανήλικη έρχεται στο φω και σοκάρει την κοινωνία του Ρεθύμνου. Πρόκειται για μια 14χρονη από τη Βουλγαρία, η οποία πριν από λίγε ημέρε γέννησε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου ένα υγιέ κοριτσάκι και μέχρι αυτή τη στιγμή τρει άντρε από τη Ρουμανία έχουν συλληφθεί, κατηγορούμενοι για γενετήσιε πράξει με ανήλικο 44 και 48 ετών, ανάμεσά του και ο 46χρονο πατριώτη. Οι τρει άντρε κατηγορούμενοι για γενετήσιε πράξει με ανήλικο έχουν ήδη οδηγηθεί ενώπιον τη ανακρίτρια και έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Πραγματικά δεν υπάρχουν λέξει να περιγράψουν. Ε. Καθόλου. Τι, δι, δι, δεν ξέρω. Εύχομαι να βρεθεί κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να το. να σταματήσουμε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Αλλά όσο ξέρουν κάποιο να ακούει, να βλέπει ότι είναι περίεργο, να το λέει και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν η 14χρονη ενημέρωσε τη μητέρα τη πω δεν έχει εμεινωρίσει. Με αποτέλεσμα να επισκεφθούν έναν ιδιώτη γυναικολόγο, ο οποίο την εξέτασε διαπιστώνοντα πω βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνη και τη παρέπεμψε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου ώστε να παρακολουθείται από του γιατρού, όπω και έγινε ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκαν και οι αρχέ. Από τι αστυνομικέ έρευνε προέκυψε πω η ανήλικη είχε συνευρεθεί με τρει άντρε, οι οποίοι φέρεται να μην αρνούνται την επαφή με τη 14χρονη. Οι οικογένειε να ενεργοποιηθούν περισσότερο γιατί τα ερεθίσματα είναι πάρα πολλά για τα παιδιά. Αρνητικά ερεθίσματα που δημιουργούν βία. Ό,τι ανοίξετε μέσα κοινωνική δικτύωση, βία βλέπουν. Βεβαρημένο παρελθόν όσων ασχολούνται με αυτό, όσοι κάνουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω πιο άσχημη κουβέντα. Δεδομένου ότι δεν έχει προκύψει βία στι συνευρέσει της 14χρονης με τους άντρες και σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα και το άρθρο 339 που αφορά τι γενετήσιε πράξει με ανήλικου, ορίζεται ότι όποιο ενεργεί γενετήσια πράξη με πρόσωπο νεότερο των 15 ετών ή το παραπλανά με αποτέλεσμα να ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια πράξη, τιμωρείται αν δεν υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί βαρύτερα με τα άρθρα 342 και 351α, ω εξή. Α. Εάν ο παθόν δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη με κάθριξη τουλάχιστον 10 ετών. Β. Αν ο παθόν συμπλήρωσε τα 12 έτη με κάθριξη. Η ανήλικη παρακολουθείται από παιδοψυχίατρο, ενώ σύμφωνα με την κατάθεσή τη, η ίδια δεν αποδίδει κακοποιητικό χαρακτήρα στι συνευρέσει τη με του Ρουμάνου. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλεία Ρεθύμνου χειρίζεται την υπόθεση με ιδιαίτερη προσοχή, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψει εμπλοκή και άλλων ατόμων.